Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βλογκάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω αρχίσει να ντρέπομαι κάθε φορά που ανοίγω την κάμερα, αυτός φωνάζει. Θα λέτε ότι επίτηδες το κάνω κάπως με αυτό το τρόπο. Ρε Μάη, άσε με να κάνω τη δουλειά μου, δεν ντρέπεσαι εσύ. Λοιπόν, τι κάνω εγώ σήμερα. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου καλά, γιατί η κόρη μου σήμερα, η Τόνια, πήγε με το σχολείο πρώτη φορά ολοήμερη εκδρομή. Δεν έχει ξαναπάει, εντάξει, πήγανε, ξέρετε, εκδρομές πριν την καραντίνα κανονικά, όπως πηγαίνανε το πρωί και γυρνούσανε το μεσημεράκι με το σχολικό το ωράριο, ξέρετε, 1 και 4 πηγαίναμε και τους παίρναμε. Λοιπόν, σήμερα με το γυμνάσιο πήγανε ολοήμερη εκδρομή, θα γυρίσει το βράδυ, το απόγευμα αργά. Οπότε δεν μπορώ να σας περιγράψω τι άγχος έχω, πόσο χάλια είμαι, δεν ξέρω, δεν ανησυχώ τόσο πολύ, γιατί θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα και έβλεπα τηλεόραση συχνά, γιατί τώρα δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί μάθαινα την γλώσσα. Έτσι είχα μάθει την γλώσσα, διάβαζα. Έβλεπα τηλεόραση, διάβαζα περιοδικά και τα λοιπά, και στο σπίτι που δούλευα τότε, όταν μαγείρευα ήμουν στη κουζίνα, επειδή υπήρχε τηλεόραση τότε στη κουζίνα στο σπίτι εκείνο, έβλεπα συνέχεια εκπομπές, διάφορες, ξέρετε, ειδήσεις και τα λοιπά. Και θυμάμαι που είχε γίνει, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς περιοχή, ένα ατύχημα με το λεωφορείο με τα παιδιά που είχαν πάει εκδρομή, και είχε γίνει τότε ένα σοβαρό τροχαίο. Και δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι και ανησυχώ πάρα πολύ, δεν ξέρω. Βέβαια μιλάω με τη Τόνια, της γράφω συνέχεια, τη ρωτάω πώς είναι και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να λειτουργήσω σήμερα, ούτε δουλειές να κάνω, ούτε τίποτα. Άλλαξα τα συντόνια, γιατί προχτές την Δευτέρα τελικά δεν άλλαξα στο ντομάτο, στο δικό μου τα συντόνια. Έβαλα πλυντήριο, μάζεψε κάποια ρούχα πάλι απ' έξω, γιατί στεγνώνουν τόσο γρήγορα, δεν προλαβαίνεις να τα αντιπλώνεις, να τα τακτοποιείς. Μόλις τα άπλωσα χτες, σήμερα είναι στεγνά όλα, και χτες θα ήταν στεγνά αν θα τα μάζευα, αλλά δεν τα μαζεύω τόσο γρήγορα. Λοιπόν, οπότε αυτά, για φαγητό δεν ξέρω, η Τόνια δεν θα φάει το μεσημέρι στο σπίτι, γιατί θα γυρίσει, σας είπα, θα φάνε κάτι εκεί. Ο Ανδρέας της πήρε νερό, της πήρε χυμό, της έφτιαξα κι εγώ ένα σαντουιτσάκι. Της πήρε και πατατάκια, τώρα δεν ξέρω, θα μπορέσουν κάτι και να φάνε, θα φάει αυτά που έχει. Τι καλούλης που είσαι εσύ, τι όμορφα που έκατσες εδώ, ε! Είσαι καλούλης εσύ, είσαι μομοφούλης εσύ, καλό παιδάκι, ε! Μάι, είσαι καλό παιδάκι εσύ, ναι, λένε ότι αρχίζεις να μιλάς, ναι, θα μιλήσουμε, τι λες. Θα μιλήσουμε, ξέρετε τι θέλει. Δεν το είχε αυτό πριν πέσει κάτω. Τώρα θέλει, ξυπνάει τα παιδιά το πρωί, η Τόνια, θέλει να το παίρνει αγκαλιά και να του πηγαίνει βόλτα στο σπίτι. Και μόλις με βλέπει εμένα, πάλι έρχεται και φωνάζει να του παίρνω αγκαλιά, βάζει τα πόδια του έτσι εδώ και χαζεύει. Έτσι κοιτάει από πίσω. Ξέρετε πώς είναι τα μωράκια, σας έχω πει, όποτε είναι 3 μηνών, 4, ξέρετε, τα παίρνει αγκαλιά και κάνει βόλτα και αυτά χαζεύουν. Έτσι και αυτός. Αλλά εσύ είσαι μεγάλος, βρε, δεν είσαι μωράκι πλέον. Δεν είσαι μωράκι. Έχεις μεγαλώσει. Ναι, έχεις μεγαλώσει. Λοιπόν, οπότε έτσι η μέρα μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω, πώς θα κάνω. Με το άγχος που έχω, με το φόβο μου. Ελπίζω να περάσουν καλά. Ελπίζω να γυρίσει καλά το παιδί μου, να είναι όλα τέλεια. Να ευχαριστηθεί. Δεν της λέω ότι αγχώνομαι και πολύ, ξέρετε. Δεν τη ρωτάω, απλά της γράφω στο Viber, λέω, καλά είσαι. Καλά, εντάξει. Αλλά δεν της λέω ότι αχ, φοβάμαι και αγχώνομαι, γιατί μην. Άστε να περάσει καλά. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Τόνια, είναι πολλά παιδάκια, αλλά παρόλα αυτά είσαι πρώτο πλάνο, καλέ, το ξέρεις. Γιατί μπήκες πρώτο πλάνο, Μάη. Λοιπόν, οπότε αυτά. Ξεκινάμε εμείς και ό,τι έχουμε εδώ θα είστε μαζί μου. Το σαλόνι μου είναι καθαρό. Το μόνο που θα βάλω λίγο σκούπα, έχω βάλει απλά την μπαταρία να φορτώσει, γιατί χτες φάγαμε εδώ στο σαλόνι, οπότε έχουν πέσει ψίχουλα και τα λοιπά. Eurovision χτες είδαμε, πέρασε η Ελλάδα, πέρασε η Ουκρανία, πέρασε η Μολδαβία. Ναι, περάσανε όλες οι χώρες για τις οποίες ψηφίσαμε, ναι. Οπότε μια χαρά. Εντάξει, την Ελλάδα δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε, αλλά ψηφίσαμε Μολδαβία και Ουκρανία.
Και η Ελλάδα πέρασε μια χαρά. Οπότε περιμένουμε τώρα την Πέμπτη. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν είναι καμιά χώρα που μας ενδιαφέρει. Όχι ότι δεν μας αρέσουν. Δεν ξέρω, εγώ φέτος γενικά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν ήξερα, μέχρι προχτές δεν ήξερα τι θα παρουσιάσει η Μολδαβία. Ουκρανία κάπου την άκουσα έτσι. Ούτε Ελλάδα ούτε τίποτα. Δεν, σας λέω, αδιάφορη. Συνήθως κάθε χρόνο ήμουνα πολύ πληροφορημένη, ήξερα τα τραγούδια, ήξερα τις χώρες και τα λοιπά. Φέτος τίποτα, δεν ξέρω. Οπότε δεν έχω ιδέα ποιες χώρες θα είναι την Πέμπτη, τι θα γίνει και τα λοιπά. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, τελείωσα με το σπίτι, μάζεψα το ένα το άλλο. Επίσης, ξέρετε τι, δεν έχω βγάλει ακόμα τα χαλιά από το παιδικό δωμάτιο. Σκέφτομαι, δεν ξέρω, σήμερα ή αύριο μήπως πρέπει να τα βγάλω, γιατί εντάξει, δεν έχει τώρα πλέον κρύο, πολύ ωραία είναι έξω. Και θέλω να φτιάξω φύλλα για τούρτα μελιού, γιατί το Σάββατο μπορεί να φτιάξω, για το Σάββατο θα φτιάξω τούρτα. Αλλά τώρα στέκομαι εδώ και περιμένω να στεγνώσει για να πάω να φορέσω τα παπούτσια, σφουγγάρισα κιόλας. Να πάω να πάρω το Βασίλη από το σχολείο. Να κλείσω κιόλας τη σίτα εδώ. Μου τελείωσε το πλυντήριο, θα έρθω να απλώσω τα σεντόνια που άλλαξα. Αυτά, φεύγω και τα λέμε μετά. 50 ευρώ και να φάω. Πήρα το μπυλακούλι και μου λέει να του δώσω 50 ευρώ για να φάω το μαγουλάκι του. Του λέω ότι θέλω να φάω αυτό το μαγουλάκι το όμορφο. Για κοίταξε με. Και μου λέει να του δώσω 50 ευρώ για να το φάω. Και εγώ μπορώ να τα φάω και τζάμπα. Όχι. Ναι, γιατί είναι δικό μου το μαγουλάκι. Δικό μου είναι. Ναι, μωρέ. Και ανησυχεί που λείπει η Τόνια. Μου ρωτάει πόσες ώρες θα πρέπει να περιμένω μέχρι να έρθει η Τόνια. Αχ, θα σκάσει η Τόνια και έχει ζέστη σήμερα. Θα είναι κουρασμένη μέσα στην κρίνια. Ποιος την ακούει μετά. Λοιπόν, έβαλα στο Βασίλη να φάει. Εγώ έκατσα εδώ, περιμένω μέχρι που θα. Ο αέρας χτύπησε, έκλεισε την πόρτα. Μέχρι που θα φάει για να πάμε να κάνουμε μαθήμα. Βασικά μόνος του κάνει, μόνο όταν δεν ξέρει κάτι έρχεται και με ρωτάει. Ναι, εγώ άλλαξα τα σεντόνια που σας είπα, άπλωσα τα, αυτά που ήταν που τα έχω πλύνει. Μια χαρά. Και θέλω μετά το απόγευμα να φτιάξω, όπως σας είπα, φύλλα για τη τούρτα. Για να φτιάξουμε τούρτα μάι, ναι. Ξέρετε τι, θα έφταγνα ατομικά, αλλά δεν έχω φόρμες και πρέπει να πάω, δεν ξέρω, είτε στο τζάμπο, είτε στο... μάι, κάτσε, σε κάποιο κατάστημα που έχει αυτές τις πλαστικές τις φόρμες ατομικές που είναι αγγλικό. Θα μου άρεσε και σε γυάλινο ποτηράκι, έτσι μικρό. Εντάξει, έτσι κανονικό. Να σπάω εκεί το παντεσπάνι ή τα φύλλα ή μπισκότα, άμα δεν έχετε παντεσπάνι, φύλλα ή κάτι τέτοιο, σκέτα τα μπισκότα, τα μεράντα, τα κλασικά και με κρέμα και γίνεται πάρα πολύ ωραίο γλυκό, έτσι γρήγορο, αν έχετε κόσμο ή ξέρω εγώ κάποιο για καφέ και τα λοιπά, αλλά και για εσάς φτιάχνετε μια χαρά πολύ ωραία μασκαρπόνε με κρέμα γάλακτος, χτυπάτε και βάζετε και κάποιο φρούτο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε θα φτιάξουμε τα φύλλα το απόγευμα και Παρασκευή θα στήσω τη τούρτα για να είναι έτοιμη. Για να απορροφήσει κιόλας την κρέμα, ξέρετε, να είναι μαλακιά και ωραία. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έρθει το Σάββατο η κουμπάρα, η Νονή του Βασίλη, να βλέπουμε μαζί τη Eurovision. Οπότε πρέπει κάτι να ετοιμάσω, να έχουμε, ξέρετε, έτσι. Θα τελειώσει αργά το βράδυ, οπότε... Θα πρέπει κάτι να τσιμπάμε, να φάμε, να πιούμε, να μην είμαστε έτσι, να έχουμε όρεξη και διάθεση. Οπότε αυτά, κλείνω τώρα, περιμένω το Βασίλη και στη συνέχεια μίλησα και με τη Τόνια τώρα. Καλά, τι να σας πω, τι άγχος έχονται, δεν ξέρω, δεν περιγράφεται. Λέει κάθονται στην καφετέρια, μια χαρά νέα πέραμος έχουν πάει και ήταν να πάνε και Ελευσίνα.
Τώρα δεν ξέρω, θα πάνε μετά. Το πρωί δεν έχουν πάει, μάλλον κατευθείαν, μάλλον πήγανε πέραμος. Οπότε αυτά, μάλλον κάτι τσιμπάνε στην καφετέρια. Αυτά. Λοιπόν, έχω τελειώσει με το Βασίλη τα μαθήματα και γύρισε ο Ανδρέας, το πήρε και πήγανε προπόνηση. Εγώ ασχολήθηκα λίγο με τις ορχιδέες μου. Έχω καθαρίσει τα θύλα με νερό και λιμονάκι. Οπα, τι γίνεται. Έλα, χτυπάει το φως, οπότε έχει σκοτάδι. Με νερό και λιμονάκι και έχω ρίξει, τα έχω ποτίσει με ριζόνερο. Οπότε τα έχω στραγίξει, όλα καλά, τώρα τα έβαλα στη θέση τους. Και τώρα θα ξεκινήσω να φτιάχνω τα φύλλα για τη τούρτα. Η Τόνια δεν έχει έρθει ακόμα, είναι 6 παρά 20 και μου είπε ο Ανδρέας τώρα στον δρόμο ότι έχει δει ότι έχουν φτάσει τα πούλμαν, οπότε λογικά όπου να είναι θα έρθει. Καλά, τι έχω περάσει εγώ σήμερα, τι να σας πω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη μαμά που αγχώνεται τόσο πολύ όταν πάνε τα παιδιά. Εντάξει, όταν πηγαίνανε εδώ η εκδρομή, είχα άγχος, είναι αλήθεια ότι είχα, αλλά όχι τόσο πολύ. Τώρα όμως, είχα, δεν ξέρω, δεν έχει ξαναπάει τόσο μακριά μόνη της έτσι με το σχολείο, οπότε λίγο δύσκολο. Εντάξει, πρώτη φορά πάντα είναι έτσι, την επόμενη φορά θα είναι πιο εύκολο νομίζω, οπότε αυτά. Είχαν πάει νέα πέραμος, δεν ξέρω κάτι τους δείξανε εκεί, είχαν παράσει και από Ελευσίνα μου λέγει η Τόνια, γιατί μιλάω μαζί της και για ένα 20 λεπτό λέει ήταν εκεί από την αρχή Ελευσίνα, μετά πήγανε νέα πέραμος και τις είχα γράψει, ήταν 2 ώρα, μου έλεγε ότι κάθονται σε μια καφετέρια. Τις έγραψα 5 παρά, λέω που είστε, τι κάνετε, καθόμαστε στην καφετέρια. Τόσες ώρες τι κάνετε σε εκείνη την καφετέρια. Οπότε δεν ξέρω, θα έρθει σπίτι να μας πει τι έκανε και πώς πέρασε. Κοιτάει ότι μία ορχιδέα έχει ανθίσει ήδη, η άλλη επειδή μου είχε σπάσει όταν έβγαλε πρώτη φορά το κλανταράκι για μου σπασε, το σπασα, πήγα να τον τέσω εκεί και το σπασα και έχει βγάλει άλλα 2 και... Κοιτάξτε εδώ, έχει βγάλει αυτά, μισό λεπτάκι, έχει βγάλει αυτά εδώ, βλέπετε, τα 2, 1, 2, αλλά δεν έχει ανθίσει ακόμα, να εδώ βλέπετε, το έχω σπάσει εγώ, ήταν ένα κλαδί και τώρα έχει πετάξει άλλα 2, θα ανθίσει όπου να είναι. Αυτή εντάξει, αυτή είναι μικρότερη ορχιδέα και τις έχω χρόνια, σας έχω πει ότι τις έχω πάνω από 10 χρόνια και τις 2, πρώτα είχα αυτή τη μεγάλη, είχε φέρει η πεθερά μου στη Τόνια στα γενέθλιά της και μετά η άλλη. Πάλι η πεθερά μου νομίζω την έχει φέρει. Οπότε τις έχω. Εντάξει, παλιά ασχολούμουν περισσότερα. Τώρα επειδή δεν προλαβαίνω και πολύ. Εντάξει, τις ποτίζω όταν χρειάζεται. Θα βάλω το λίπασμα, είτε σκορδόνερο, είτε ριζόνερο, είτε το ένα το άλλο. Αλλά σας λέω, δεν έχω τόσο χρόνο να κάθομαι και να ασχολούμαι με τα λουλούδια. Έχω πολλά άλλα να κάνω. Αν δεν θα είχα, καθόμουν έτσι. Μ' αρέσει να περιποιώ τα λουλούδια, ξέρετε, να κάνω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πίνω εγώ το καφέ μου και πάω να ξεκινήσω να κάνω. Δεν θα σας δείξω τη συνταγή, έτσι σας έχω δείξει πολλές φορές. Όποιος είναι από παλιά μαζί μου ξέρει, έχω γραμμένη συνταγή σε κάποια από τα βίντεο που έχω κάνει. Στη περιγραφή είναι μια φανταστική τούρτα, πολύ νόστιμη, πολύ ελαφριά. Εντάξει, ελαφριά τρώγεται εύκολα. Ξέρετε, δεν αισθάνεται ότι είναι λιπαρή. Εντάξει, δεν έχει και πολλά πράγματα να σας πω. Είναι με μέλι, είναι με αυγά, βούτυρο κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν τη τρως δεν αισθάνεσαι ότι έχει τόσο πολλά, ξέρετε, πράγματα. Δεν είναι όπως είναι αυτές οι τούρτες, παίρνεις από το ζαχαροπλαστείο με κρέμα, φουλ και τρως. Και εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι τούρτες που έχουν πολύ κρέμα. Αλλά okay. Λοιπόν, οπότε αυτά. Έτοιμη η ζύμη μου, την άφησα. Έχω φτιάξει 2 ντόσεις εγώ. Τη μία τούρτα θα τη φτιάξω τώρα, την άλλη θα την αφήσω. Δεν θα τη βάλω με κρέμα, δεν θα τη στήσω. Δεν θα τα λείψω τα φύλλα. Μπορεί να τα φτιάξω μια εβδομάδα ή εντάξει, αυτά τα σκεπάζεις με μεμβράνη και τα έχεις όταν θες τα κάνεις, δεν χαλάνε. Και στην κατάψυξη και μπορεί να τα βάλω και μετά να τα ξεπαγώσω, εντάξει, δεν είναι. Οπότε θα τα αφήσω να κρυώσει, γυρίσε η Τόνια. Εγώ θέλω τώρα να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρω νούντλς, θέλω να φτιάξω για βραδινό νούντλς με λαχανικά. Έχω καρότα, θα πάρω κολοκυθάκια. Αυτά, κρεμμύδι, καρότο, κολοκυθάκι, σοσόιας, όπως είχα κάνει τα νούντλς με λαχανικά, χωρίς χρέας, χωρίς τίποτα. Αλλά πρέπει να βγω.
Οπότε τώρα δεν ξέρω, η Τόνια γύρισε, αλλά είναι πτώμα. Να τη ρωτήσω τώρα αν μπορεί να πάει στα αγγλικά στο φροντιστήριο. Αλλιώς άμα να την πάω και μετά θα πάω κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αλλιώς άμα δεν πάει, να πάω εγώ και να την αφήσω σπίτι. Έτσι λέω, είναι κουρασμένη πολύ. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, ήταν όλη μέρα έξω, οπότε λογικό είναι. Και από τα πούλμαν και το ένα και το άλλο, ξέρετε. Και πολλά παιδιά, είναι κουραστικό όλη μέρα. Αυτό λοιπόν. Λοιπόν, έχω πάει στο My Market και δεν βρήκα νούντλς και έλεγα να πάω στο Lidl να πάρω κάποια πράγματα που αγοράζω από εκεί, αλλά δεν θα πάω γιατί πάω τώρα στο Βασιλόπουλο και θα μου είναι μακριά να πάω στο Lidl πάλι, γιατί πάνω είναι το Lidl, κάτω είναι το Βασιλόπουλο, θέλει κανένα χιλόμετρο. Οπότε πάω, ελπίζω να βρω τα νούντλς στο Βασιλόπουλο. Αν δεν θα τα βρω, θα πάω στο Lidl. Θα κάνω ίσα ίσα που έχω την ευκαιρία να περπατήσω, γιατί αισθάνομαι ότι χρειάζομαι να περπατήσω, δεν ξέρω, παρόλο που κινείμαι, κάνω δουλειές και αυτά, αλλά δεν είναι αρκετό. Χρειάζομαι, ο οργανισμός μου χρειάζεται περπάτημα. Οπότε αυτά, έβαλα τα αθλητικά μου και πάω σιγά σιγά και έξω είναι φανταστικά, πολύ ωραία. Λοιπόν, ψώνισα, γυρίζω σπίτι, τελικά πήρα όλα από το Βασιλόπουλο και τώρα πάω να ψήσω τη τούρτα, να μαγειρέψω. Κοιτάω γιατί τώρα θα πατήσει κάποιος στον δεύτερο. Α, όχι, εντάξει. Πάω, έρχονται και τα αγόρια μου, οπότε έχω λίγη δουλίτσα τώρα. Αυτά, κουράστηκα, προπάτησα πολύ να σας πω, αλλά όπως είπα καλό μου κάνει, οπότε μια χαρά. Εγώ ξεκίνησα να μαγειρεύω το βραδινό, λοιπόν, τηγάνισα λίγο το κρεμμύδι, έβαλα το καρότο, έχω τρίψει εδώ και 3 κολοκυθάκια. Με έχετε ρωτήσει την προηγούμενη φορά που είχα φτιάξει με ποιο τρίφτη τρίβω τα καρότα και τα κολοκυθάκια. Αυτό εδώ είναι που είναι για κορεάτικα καρότα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που το έχω πάρει, χρόνια το έχω. Επίσης τώρα μόλις λίγο τηγανιστούν τα καρότα, θα βάλω και καλαμπόκι αυτή τη φορά, κολοκυφάκια, αλάτι, πιπέρι, σκορδάκι άμα θέλετε, σος σόιας, μπορείτε να ρίξει και λίγο μπαλσάμικο, δίνει ωραία γεύση, οπότε αυτά. Και δεν θέλετε, το κολοκυφάκι θέλει 2-3 λεπτάκια για να είναι τραγανά, ξέρετε, να τα τρώσει και να τα αισθάνεις, να μην είναι μαλακά πολύ, να γίνουν λιώμα, οπότε αυτά. Έβαλα και το νερό εδώ να βράσει για να βράσω τα νούντλ. Θα ταΐσω τα παιδιά μου, τον άντρα μου και μετά θα φτιάξω τη... Ναι, μισό λεπτάκι τώρα. Μετά θα ψήσω με την ησυχία μου, ας φάνε πρώτα γιατί γκρινιάζουνε. Και μετά θα κάτσω εγώ να ψήνω εδώ, να απολαμβάνω την δουλειά μου. Λοιπόν, έβαλα να φάω, ο Ανδρέας έφαγε, εγώ ταυτόχρονα ψήνω και τα φύλλα, να τα εδώ τα έχω. Τώρα ψήνω και τα υπόλοιπα, έτσι σας είπα ότι είχα κάνει 2 ντόσεις. Θα κάτσω να φάω ταυτόχρονα, έτσι να τσιμπάω. Καλά, τι ωραίο φαγητό είναι αυτό, ελαφρύ, νόστιμο, τα λαχανικά είναι φανταστικά, πολύ νόστιμο. Αν δεν έχετε φάει ποτέ, δοκιμάστε το, θα με θυμηθείτε, είναι φανταστικό. Μπορείτε να βάλετε και αυγό και γαρίδες που είχα βάλει και φιλέτο κοτόπουλο, δίνει πολύ ωραία γεύση, αλλά εγώ σήμερα προτίμησα να είναι μόνο μαλαχανικά και έβαλα καλαμπόκι. Οπότε καλή όρεξη εμένα και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Τέλος, τελείωσα το ψήσιμο. Αυτά μου βγήκανε, είναι όπως είπε για 2 τούρτες. Θα δω, εγώ θα φτιάξω μία, μετά την άλλη μπορεί, σας είπα, θα την αφήσω. Τέλος πάντων, θα δω. Οπότε θα τα αφήσω να κρυώσουν και μετά θα τα σκεπάσω πάρα πολύ καλά με μεμβράνη για να μην ξεραθούν, να ξέρετε, να μην γίνονται, να μην χαλάσουν. Και εδώ έχω αυτά που τα βάζω και τα ψήνω, ξέρετε, τις άκρες που θα τα τρίψω μετά για να διακοσμήσω την τούρτα από πάνω. Αυτά, τώρα θα τις στήσω την Παρασκευή νομίζω, ναι. Λοιπόν, γεια σου, έλα εδώ. Όχι, έφυγε. Τι να σε τραβήξω, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να σας χαιρετήσω γιατί πάω να κάνω μπάνιο. Δεν μάζεψα στόνια από κάτω, ήταν κάτω στο πάτωμα. Την κουβέρτα κάτω. Μόλι. Τόνια, τι είναι αυτό που λες, καθόταν κάτω και έκανε τα μαθήματα, κάτι έγραφε, δεν ξέρω τι, γεια σου, καληνύχτα. Τι να κάνουμε εκεί, πάμε για, πάω για μπάνιο εγώ, τι θες να κάνουμε εκεί. Έλα, πού είσαι, πού είσαι, γεια σου, καληνύχτα πες όλους. Καληνύχτα, καλό τέλος σχολείου.
Νωρίς είναι ακόμα. Έλα, κοιμήσου, εντάξει. Θα το πω από σήμερα. Είναι. Έλα, κλείσε να το φως. Καληνύχτα. Βάλα αυτό το μικρό. Κάτσε να ανάψω το μικρό. Όπα, εντάξει, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, καληνύχτα, εντάξει. Τώρα μια χαρά. Πάω εγώ για μπάνιο, η Τόνια τρώει, ο Ανδρέας έφαγε, εγώ έφαγα. Πάω να κάνω μπανάκι, να λουστώ. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βλογάκι. Bye bye. Yeah. Τι?